Καλώς σας μεσημέρι. Να ζητήσουμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλεσμένος σήμερα στο στούντιο του ΟΝΑΛΕΡΤ ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Μιλτιάδης Βαρουτσιώτης. Κύριε Βαρουτσιώτη, καλώς ήρθατε στο ΟΝΑΛΕΡΤ. Καλώς σας βρήκα. Ο χρόνος πιέζει και εμάς και εσάς πλέον. Αν και είστε από τους νεότερους πολιτικούς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να σας θεωρούμε βετεράνο των εκλογών. Έχετε συμμετάσχει σε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι εκλογές είναι οι πιο δύσκολες που έχετε να αντιμετωπίσετε. Και ρωτάω γιατί, όσο και να το σκέφτομαι, μου είναι δύσκολο να φανταστώ ποια είναι τα επιχειρήματα που έχει στη φαρέτρα του ένας υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος, βλέποντας τους πολίτες πρόσωπο-πρόσωπο σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Είναι οι πιο περίεργες εκλογές γιατί είναι εκλογές φόβου. Υπάρχουν δύο φόβοι στους ψηφοφόρους. Ο πρώτος φόβος είναι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία γίνει πρώτο κόμμα, κατά πόσον θα συνεχίσει μια περιοριστική πολιτική και μια πολιτική λιτότητα η οποία θα τους πλήξει περαιτέρω. Και υπάρχει και ο φόβος της αβεβαιότητας σε περίπτωση που κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτό που έχουν καταλάβει επίσης οι πολίτες είναι ότι όλες αυτές οι μεγαλόσχημες υποσχέσεις, οι οποίες θυμίζουν πολύ έντονα αυτό το παλιό λεφτά υπάρχουν, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Πολλοί μάλιστα ψηφίζουν για να μην υλοποιηθούν, για να γίνει η κολοτούμπα όπως λένε. Και βέβαια σε αυτό το προβληματισμό του φόβου έχει φύγει από την συζήτηση, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι των εκλογών, έχει φύγει από τη συζήτηση ποια είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή πώς πορευόμαστε για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην Ελλάδα του 2020 πώς την βλέπουμε. Πώς αναπτύσσεται, πώς λειτουργεί. Σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται, είναι ο επέτης, ο παριάς του Ευρωπαϊκού Συστήματος, κατακτά την καινούργια θέση που της ανοίγεται μπροστά της. Αυτά λοιπόν που δεν τα συζητάμε δυστυχώς αυτές τις εκλογές, γιατί συζητάμε για τον έμφυα και δεν συζητάμε για τίποτα άλλο και συζητάμε για το mail χαρδούβελη και δεν συζητάμε για την επόμενη μέρα, τις κάνουν πάρα πολύ περίεργες και βέβαια πάρα πολύ δύσκολες. Μιλήσατε για φόβο. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι εσείς προκαλείτε το φόβο. Εγώ πρόσφατα ότι υπάρχει και πολύ θυμός στους πολίτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 5 χρόνια πολύ δύσκολα, μιας πολιτικής που εσείς τη χαρακτηρίζετε μονόδρομο, κάποιοι πιθανόν να το αφισβητούν, κάποιοι να το αποδέχονται, αλλά να μην το αντέχουν άλλο. Πώς θα πείσετε λοιπόν για αυτή την επόμενη μέρα ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα, κοιτάξτε, για παράδειγμα. Εμείς έχουμε ένα σαφές στρατηγικό πλάνο που βασίζεται στην ανάπτυξη. Καταφέραμε το 2012, όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, η πλατεία Συντάγματος ήταν γεμάτη σκηνές και το βράδυ ανάβανε φωτιές. Τα Χριστούγεννα του 2014 ήταν γεμάτη τουρίστες. Αυτή είναι η διαφορά της εικόνας μέσα στα 2,5 χρόνια. Και αυτό το οποίο καταφέραμε, νομίζω ότι έχει σήμερα μπροστά του μία προοπτική. Και αυτό είναι η προοπτική ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, μέσα από στρατηγικές συμμαχίες, μέσα από την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της χώρας. Σε αυτή την πολιτική που πιστεύουμε εμείς, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σαφής ορίζοντας. Μπορούμε να πιάσουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που μπορούν να ξεπεράσουν το 3% μέσα στο 2015. Από αυτό το πλεώνασμα που θα δημιουργηθεί, το υγιές πλέον πλεώνασμα, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα πάμε σε άλλες περιοριστικές πολιτικές και ότι σιγά σιγά όσο μπορούμε και μέσα σε ένα νοικοκύρεμα να επιστρέψουμε σε αυτούς που επλήγησαν και εθίγησαν από την κρίση τα χαμένα. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι δρόμοι λιδανικών. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι δρόμοι ελλημάτων. Και όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι μία επιστροφή σε ένα παρελθόν χωρίς μέλλον. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, κύριε Γαλαβρούλη. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, διότι φοβάμαι, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, ένα πράγμα. Φοβάμαι μην ξαναζήσουμε τη μεγάλη απογοήτευση, δούμε να γίνονται άλλες πολιτικές από αυτές που ελπίζουμε και βέβαια τότε ο θυμός και η οργή που σήμερα είναι απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν είπε ψέματα αλλά υποσχέθηκε και να δουλέψει για να σταθεροποιήσει τη χώρα και το κατάφερε, θα είναι θυμός και οργή σε πάλι ενός λαού που έχει εξαπατηθεί. Έχει εξαπατηθεί από κάλικες υποσχέσεις και από προσδοκίες τις οποίες δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας αυτή τη σαναλόγηση. Ξέρετε, περιγράψατε, δώσατε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά, τα οποία είναι η λεγόμενη οικονομία των αριθμών. Πράγματι. Η οικονομία είναι μόνο των αριθμών. Υπάρχει πραγματική οικονομία την οποία ο πολίτης τη βιώνει και επειδή αυτό που δεν καταφέρατε,
αυτή είναι μία από τις κατηγορίες που έχει να αντιμετωπίσει, είναι ότι ο πολίτης, όλα αυτά που μας περιγράψατε ως αριθμούς, δεν τα ένιωσε στην καθημερινότητά του, ακόμα τουλάχιστον. Τώρα λέτε ότι μπορεί να τα νιώσει εάν κερδίσει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και παραμείνει στην κυβέρνηση. Λένε επίσης ότι επειδή κατηγορείται συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει plan B και πράγματι δεν μας έχει παρουσιάσει ένα plan B. Ούτε plan A κατά μένα. Ούτε plan A κατά μένα. Γιατί το plan A είναι αυτό που λέμε ένα άθροισμα υποσχέσεων, χωρίς όμως να μας πούνε από πού θα τις χρηματοδοτήσουν. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να υπόσχεσαι, αλλά κάποια στιγμή είμαστε και υποψιασμένοι. Από πού θα βρεις τα λεφτά για να χρηματοδοτήσεις αυτό το πρόγραμμα των 12 δισεκατομμυρίων. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι για να το χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Γιατί οι δρόμοι που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πάρω τα λεφτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που δεν μπορούν να πάνε, και είναι ξεκάθαρο, έχει δηλωθεί, έχει από όλες τις επίσημα, από όλα τα επίσημα χείλη, ότι δεν διατίθονται για κοινωνική πολιτική. Και ότι θα πάρω και τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ, άλλα 3 δις, για να χρηματοδοτήσω αυτή την κοινωνική πολιτική, δεν υπάρχουν. Δεν διατίθονται. Άρα, από πού θα τα βρεις τα λεφτά? Ή θα πας σε μια γενναία αύξηση της φορολογίας, στη μέση τάξη και άνω, και δεν ξέρω ποια είναι η μέση τάξη πλέον, ναι, όταν έχει θυγεί τόσο πολύ από την κρίση, ή θα πας σε ένα υποχρεωτικό εσωτερικό δανεισμό, βάζοντας χέρι στις καταθέσεις του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εκτός αν μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα βγει στις αγορές και θα πάει να δανειστεί με τα ληστρικά σημερινά επιτόκια. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα επιτόκια είχαν πέσει όσο υπήρχε πολιτική σταθερότητα. Από τη στιγμή που υπήρξε πολιτική αστάθεια, εκτοξεύτηκαν τα σπρέτ. Ξαναπάμε σε ληστρικά επιτόκια της τάξης του 8%. Για τα οποία δεν μπορεί να, σε καμία περίπτωση να δανειστείς, γιατί όταν δανείζεσαι με 8% σημαίνει ότι σε 6 χρόνια, 7 χρόνια έχεις διπλασιάσει τα λεφτά που χρωστάς. Η πολιτική αστάθεια, ξέρετε, και αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Προκλήθηκε, εντάξει, εσείς λέτε από την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να πάμε σε εκλογές, αλλά από την άλλη προκλήθηκε και από την αντίδραση των αγορών, των περίφημων αγορών, που λέγατε ότι επειδή βλέπουν οι αγορές πολιτική αστάθεια, άρα να πάμε σε εκλογές. Δεν είναι λίγο ενοχλητικό ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να καθορίσουμε ακόμα και το πότε θα κάνουμε εκλογές από το τι θα πούνε οι αγορές? Ενοχλεί και αυτό τον κόσμο, ξέρετε. Ενοχλεί και το αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσατε να μην είχατε πάει σε εκλογές, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν πήγαμε γιατί θέλαμε να πάμε σε εκλογές. Αναγκαστήκαμε να πάμε σε εκλογές. Δεν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, ενώ να μην είχατε επισπεύσει ίσως την διαδικασία του πρόεδρου. Δηλαδή θα πηγαίναμε τώρα. Τώρα θα ξεκινούσε η προεκλογική περίοδο. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα. Έχουμε πρόγραμμα ως τις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε για παραπέρα. Και νομίζω ότι πολύ λογικά κάναμε να δώσουμε το περιθώριο όσο μπορούσε να υπάρχουν τουλάχιστον 30 μέρες στη νέα κυβέρνηση να διαπραγματευτεί τι θα κάνει. Γιατί χώρα χωρίς πρόγραμμα, όπως ξέρετε, στερείται χρηματοδότηση και στερείται όχι μόνο η χώρα αλλά και το τραπεζικό της σύστημα. Τώρα, μπορώ να καταλάβω αυτό που λένε οι πολίτες. Όμως εμάς το πρόγραμμά μας είχε δύο φάσεις. Είχε τη φάση της σταθεροποίησης και είχε και τη φάση της ανάκαμψης. Και μας διεκόπη βία ο βίος της κυβέρνησης, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της σταθεροποίησης. Και επειδή λέτε για τους επενδυτές, μόλις προχθές, το Δεκέμβριο, βρέθηκα στη Νέα Υόρκη σε μεγάλο συνέδριο με επενδυτές που ασχολούνται με την Ελλάδα, είτε φανς, είτε ακόμα και Ελληνοαμερικάνους που θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα, και ξέρετε τι λέγανε. Αν δεν τελειώσει το θέμα του ποιος κυβερνά και τι πολιτική έχει, αν έχει φιλοεπενδυτική ή όχι φιλοεπενδυτική πολιτική, γιατί αυτό τους νοιάζει. Αν υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή και μια κυβέρνηση που προωθεί τις επενδύσεις ή μια κυβέρνηση η οποία τις διώχνει, δεν πρόκειται να πάρουμε καμία απόφαση. Και είπαν όλοι τα μολύβια κάτω μέχρι το τέλος Μαρτίου να δούμε ποια είναι η λύση στο πολιτικό δράμα, να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα και μετά ξανασχεδιάζουμε την πολιτική μας. Μόνο στον τομέα των λιμανιών, σας λέω το εξής, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι είναι παρκαρισμένα στα σύνορα της χώρας μας 2 δισεκατομμύρια έτοιμα να επενδυθούν. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν πρόκειται να επενδυθούν αν ανακόπτει το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και το πρόγραμμα των διεθνών συνεργασιών που έχουμε προχωρήσει. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια στα λιμάνια σημαίνει ότι κάνουν τα λιμάνια μας και της Αθήνας και του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης τα πιο ανταγωνιστικά λιμάνια στη Μεσόγειο. Και θα είναι οι προστοβαρείς επενδύσεις που έχουν σχέση με την ναυπηγοεπισκευή, έχουν σχέση με τα κοντέινερ, έχουν σχέση με την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Τομείς τους οποίους θέλουμε να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Θα σας πει κάποιος όμως, κύριε Υπουργέ, πήρατε πολύ σκληρά μέτρα. Δεν πιάνω όλη την πενταετία της κρίσης, πιάνω την κυβέρνηση Σαμαρά. Γιατί δεν ήρθαν αυτές οι επενδύσεις νωρίτερα? Δηλαδή, το να ρωτήσετε οι πολίτες, τι άλλο θέλουν? Πολύ ωραία, πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Εξαιρετικά εύστοχη η ερώτηση. Το εργατικό κόστος έχει κατέβει, δεν πάει παρακάτω. Μέτρα πήρατε. Λοιπόν, πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Θα σας πω μια ωραία ιστορία. Το καλοκαίρι του 2013 που ανέλαβα Υπουργός Ναυτιλίας, συζητούσαμε για τη δημιουργία ενός καινούριου λιμανιού για την κρουαζιέρα στο Φαλερικό Όρμο. Καλέσαμε τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας του πλανήτη να μας πούνε κατά πόσο θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Στο ραντεβού το οποίο κλείσαμε τέσσερις υπουργοί, κ. Κεφαλογιάννη, κ. Κατζηδάκης, ο κ. Μηταράκης και εγώ, οι μεγάλες εταιρείες που ήταν να έρθουν δεν εμφανίστηκαν καν. Και μας πήραν στο τηλέφωνο 5 λεπτά πριν να μας πούνε ότι δεν ενδιαφερόμαστε να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Το 2014, τον Ιούλιο. Δικαιολόγησαν γιατί? Δεν ήθελαν να επενδύσουν. Θεωρούσαν ότι η χώρα δεν είναι φιλική στις επενδύσεις. Το 2014, τον Ιούλιο, όταν προκηρύξαμε το διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ΟΛΠ και του ΟΛΦ, εμφανίστηκαν οι μεγαλύτερες εταιρείες διαχειρήσεων λιμανιών στη χώρα. Τι θέλω να πω με αυτό? Μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο, δεν ερχόντουσαν οι επενδύσεις. Δεν ήμασταν στο πλάνο των επενδυτών. Τώρα είμαστε στο πλάνο των επενδυτών. Το 2014 μπήκαμε στα πλάνα των επενδυτών. Και στο 2014 που μπήκαμε και έχουμε, παραδείγματος χάρη στον ΟΛΠ, ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της 6 Μαρτίου, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει. Αλλά από το Δεκέμβριο και μετά, αυτές οι μεγάλες εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν άνω του 1 δισεκατομμυρίου στον ΟΛΠ, έχουν βάλει τα μολύβια κάτω και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το πολιτικό θέμα. Γιατί δεν πρόκειται να βάλει κανένας ούτε ένα ευρώ σε μια χώρα στην οποία θεωρεί ότι μπορεί να κινδυνεύσει το ευρώ το οποίο έχει, ευρώ ή χρήματα που έχει μαζέψει από άλλους επενδυτές που προσδοκούν το όφελος και το κέρδος. Το θυμό των πολιτών, και θα έλεγα, αν το έχω εισπράξει σωστά, ότι προέρχεται κυρίως και από ψηφοφόρους δικούς σας, που ήταν άνθρωποι της μεσαίας τάξης, οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι, οι οποίοι πέσαν μεγάλες περικοπές στα συστήματά τους. Πώς τον αντιμετωπίζετε ως υποψήφιος και σε μια περιφέρεια στη Β' Αθηνών, η οποία είναι κόλαση? Κοιτάξτε, υπάρχει ο θυμός, και υπάρχει ο θυμός σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Θα σας το πω. Είναι ο θυμός των συνταξιούχων που έχουν πληρώσει τις εισφορές τους και έχουν δει τις συντάξεις τους να περικόπτονται δραματικά. Και είναι και ο θυμός των ανθρώπων που έχουν μια ακίνητη περιουσία και έχουν δει ότι το κράτος έχει βάλει χέρι στην περιουσία τους. Κύριε Καρβουνόπουλε, ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπόσχεται κάτι. Γιατί ούτε υπόσχεται αποκατάσταση των υψηλών συντάξεων, παρά μόνο των πολύ χαμηλών. Και βέβαια, σε όσους έχουν ακίνητη περιουσία ικανή για να πληρώνουν μεγάλους φόρους, υπόσχεται περαιτέρω φόρους. Μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η κρυφή ατζέντα που υπάρχει μπροστά μας. Όμως, εμείς ένα πράγμα έχουμε να διαχειριστούμε σε αυτούς. Έχουμε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητά τους και για το μέλλον. Και εγώ ένα πράγμα τους λέω, ότι κάθε φορά και στην προσωπική μου ζωή, για να μην μιλήσω για το οποιοδήποτε άλλο, που πήρα μία απόφαση με θυμό και με οργή, έκανα λάθος. Και κάθε φορά που πήρα μία απόφαση υπεύθυνα για τη ζωή μου, για τη ζωή της οικογένειάς μου, για τις συμβουλές που έδωσα στους φίλους μου, για την προσωπική μου επαγγελματική σταδιοδρομία, κάθε φορά που σκέφτηκα ψύχραμα και υπεύθυνα, πήρα τη σωστή απόφαση. Ο θυμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Και σε μία κρίσιμη κατάσταση δεν μπορεί ο θυμός να εκφραστεί πάλι με τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε το 2012. Γιατί τότε θυμωμένοι νεοδημοκράτες βάλανε τον κύριο Καμένο στη Βουλή, θυμωμένοι νεοδημοκράτες βάλανε τη Χρυσή Αυγή και τι προσθέσανε αυτά τα δύο κόμματα στην εμπέδωση της δημοκρατίας και στην καλλιέργεια ενός κλίματος καλύτερο μέσα στο κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά απέτυχαν στην αποστολή τους. Απέτυχαν πλήρως στην αποστολή τους. Οι μεν απεδείχθησαν δεξιοί ή λένε ότι είναι δεξιοί, που θέλουν και βιάζονται μια ώρα αρχίτε να φέρουν τους μαρξιστές στην εξουσία, με διαφορετικές φιλοσοφίες σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα, από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η οικονομία μέχρι τα εθνικά θέματα και τη διάρθρωση της κοινωνικής γαλήνης, και από την άλλη
οι Χρυσαυγίτες, οι οποίοι μπήκαν με τη λογική να μας βαράνε την ώρα που αποφασίζουμε. Μία φορά έσπασε ο Κασιδιάρης κάνα δύο ποτήρια σε μία επιτροπή και τελείωσε. Τελείωσε. Τι εθνικά ωφέλιμο ήρθε από την παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή? Τίποτα απόλυτο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι μία απογοήτευση και δεν πρέπει να είναι μία απογοήτευση και δεν πρέπει να αποτελεί μία απογοήτευση του ψηφοφόρου που θυμωμένος στήριξε αυτά τα κόμματα. Επειδή μιλήσατε για μαρξιστές, δεν βλέπετε ένα. Συζητιέται στον κόσμο, ένα στρογγύλεμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλο. Τεχνιέντος. Ναι. Τεχνιέντος. Έχετε δει το Λαφαζάνι τελευταία στις τηλεοράσεις? Αλήθεια, δεν έχω πολύ χρόνο να παρακολουθήσω. Όχι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Επειδή εδώ μιλάμε και σε ένα πιο. Σας ρωτάω γιατί μπορεί να κατηγορηθείτε και εσείς τώρα ότι. Τι, μαρξιστές. Συμμετέχετε σε αυτό το κλίμα του φόβου. Όχι, μα είναι μαρξιστές. Ξέρετε, δεν τους λέω κομμουνιστές για έναν λόγο. Γιατί με έπιασε ένα μεγάλο στέλεχος του ΚΚΕ όταν τους έλεγα κομμουνιστές. Και μου λέει, μην τους λες κομμουνιστές. Γιατί του λέω, και δεν θα σας πω ποιο είναι το όνομα. Γιατί μου λέει, εμείς έχουμε ως αξία την εργασία και στον κόσμο που ονειρευόμαστε, όποιος δεν δουλεύει, δεν τρώει. Αυτοί είναι τεμπέληδες. Μάλιστα. Ανάβετε μεγάλες φωτιές, εν πάση περιπτώσει. Επειδή είπατε ότι δεν έχει ούτε πλάν A ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αλλά πλάν B. Αλλά να σας πω ναι, κάτι, εμένα δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις. Ναι. Ότι είναι μαρξιστικό κόμμα όμως. Και ότι έχει μαρξιστικές αναφορές. Μπορώ να πει ότι τελευταία δεν δίνει αυτή την αίσθηση. Δεν δίνει, αίσθηση, αλλά αυτή είναι η ιδεολογική βάση. Με συγχωρείτε, όλα τα στελέχη. Τα στελέχη του βρίσκονται από χώρους που πάντοτε είχαν τον μαρξισμό ή τον Μάρξ Ευαγγέλιο. Και πηγαίνετε μία βόλτα στην Κουμουνδούρου. Πηγαίνετε στα περιφερειακά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες φωτογραφίες υπάρχουν στους τοίχους? Μάλιστα. Υπάρχει η φωτογραφία του Μίλτον Φρίντμαν ή δεν του Τζορτζ Ουάσιγκτον? Δεν νομίζω. Όχι. Να ρωτήσω για το δικό σας πλάν B και τι εννοώ. Δεν λέει κανένας ότι έπρεπε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να βγούμε από το ευρώ. Ακολουθώντας το πρόγραμμα που ακολουθήσατε αυτά τα 2-2,5 χρόνια, ο κόσμος δεν είδε να υπάρχει παράλληλα ένα πρόγραμμα ανάπτυξης εσωτερικής. Τι εννοώ, δηλαδή ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας? Αναλωθήκαμε όλοι σε μια κουβέντα με τις δόσεις, με τις διαπραγματεύσεις, με την Τρόικα, αλλά δεν έβλεπε ο κόσμος κάτι να ανασταίνεται. Έβλεπε μαγαζιά να κλείνουν, εργοστάσια να κλείνουν. Δηλαδή δεν είδαμε αυτή την ανάπτυξη στην πράξη ως πλάν B. Καταρχάς, θα λειτουργούσε παράλληλα με το πλάν A. Καταρχάς, ένα τεράστιο πρόβλημα του προγράμματος και του μνημονίου από το 2010 ήταν ότι μετέφερε μια κρίση χρέους, την έκανε κρίση της ιδιωτικής οικονομίας. Δεν πάρθηκαν έγκαιρα μέτρα που είχαν σχέση με την περιστολή των δαπανών του δημοσίου και αυτό οδήγησε τη μεταφορά της κρίσης στον ιδιωτικό τομέα, στο τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα, μην ξεχνάτε ότι σταθεροποιήθηκε και ολοκλήρωσε την ανακεφαλαιοποίησή τους τον Οκτώβριο. Τώρα πέρασε τα stress test, τώρα βρέθηκαν 4 συστημικές τράπεζες μετά την ενσωμάτωση και των κυπριακών τραπεζών. Γιατί αναγκαστήκαμε να πάρουμε και ένα μεγάλο βάρος της κρίσης της Κύπρου, που επίσης κάποια στιγμή το έπαιξε λιονταράκι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε με πιο ταπεινωτικό και δύσκολο τρόπο τελικά αντιμετώπισε την δικιά της κρίση. Και σήμερα έχουμε μια βάση ενός τραπεζικού συστήματος που μπορεί επιτέλους να χορηγήσει ένα δανεισμό. Δεύτερο, θα σας πω ότι το τελευταίο εξάμεινο ήταν το πρώτο εξάμεινο μετά από πάρα πολύ καιρό που είχαμε ισχνή, αλλά για πρώτη φορά ανάπτυξη. Είναι το πρώτο εξάμεινο στο οποίο είδαμε ισχνή αλλά μείωση της ανεργίας. Είχαμε ένα ρεκόρ στα έσοδα από τον τουρισμό φέτος, 10,5 δις. Είχαμε μία αύξηση από τα έσοδα από την ναυτιλία. Πήγαμε από τα 4,5 στα 7 δις μέσα στο 2014. Τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να καρποφορήσει το πλάνο της ανάπτυξης. Πριν από 2,5 χρόνια, και σας το είπα ξεκάθαρα, το ομόλογο της Ελλάδας διαπραγματευόταν στο 19% της αξίας του. Είμασταν προγραμμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμασταν έξω σχεδόν από τη ζώνη του ευρώ. Είμασταν πραγματικά χρεοκοπημένοι. Και καταφέραμε και την χώρα να κρατήσουμε όρθια και να υπάρχει μια κοινωνική γαλήνη και μια εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και πάνω απ' όλα να υπάρχει αυτή η μεταστροφή στο ενδιαφέρον, το οποίο έκανε χρόνο να φανεί. Να πούμε για την επόμενη μέρα. Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού.
υπογράψαμε μια συμφωνία για 5,5 δις επένδυση. Ξέρετε ποια είναι η αντιπρόταση? Ποια? Αστικός λαχανόκηπος και βιολογικός ελαιώνας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θέλω να πάω από αυτό. Εγώ θέλω να γίνει η επένδυση. Θέλω να φανεί το νέο πρόσωπο της Αθήνας. Θέλω η Αθήνα να αποκτήσει υποδομές σύγχρονες, να φτιαχτεί μια καινούργια γειτονιά που θα συμβολίζει την επόμενη φάση της Ελλάδος. Θέλω να φέρω κρουαζιερόπλοια. Θέλω να φέρω σκάφη αναψυχής. Θέλω να αναπτύξω το ναυτιλιακό μου κλάδο μέσα από την προσέλκυση και άλλων εταιριών, μη ελληνικών εταιριών στην Ελλάδα. Θέλω να αξιοποιήσω τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν στο ΕΣΠΑ για να αναπτύξω κρίσιμους τομείς της οικονομίας και δεν θέλω να ξανατσιμπήσω στο όραμα ότι όλη αυτή η ανάπτυξη θα γίνει μέσα από την κοινωνική οικονομία που μου θυμίζει πάρα πολύ το πράσινη ανάπτυξη του Γιώργου Παπανδρέου. Θυμάστε το πράσινη ανάπτυξη. Θα έρθουν δουλειές και επενδύσεις από την πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη κατέληξε στη χώρα να δημιουργήσει την Ελλάδα, να κάνει στην Ελλάδα την παραγωγή της πιο ακριβής κιλοβατόρας ενέργειας στην Ευρώπη. Και αν ολοκλήρωνε το έργο της καταστροφής της κυρία Μπιρμπίλη, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαμε την προσδοκία να σημειώσει η ΔΕΗ κέρδη και να υπάρχει προσδοκία να μειωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος λόγω της μείωσης της τιμής των καυσίμων. Το ίδιο μου φαίνεται με την κοινωνική οικονομία ότι θα συμβεί. Ποια είναι η κοινωνική οικονομία η οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ανάπτυξη αν δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, αν δεν υπάρχουν στρατηγικές συμμαχίες, αν δεν υπάρχουν ξένες επενδύσεις οι οποίες μπορούν να φέρουν στρατηγικά πλεονεκτήματα? Μόνο στο λιμάνι του Πειραιά φέραμε κολοσσούς που σήμερα εγκαθίστανται στον Πειραιά τη Sony, τη Samsung, την Hewlett Packard, την ZTE, τη Huawei. Τις ξέρουμε όλοι πλέον αυτές τις εταιρείες. Λοιπόν, οι οποίες εγκαθιστούν στον Πειραιά τα logistics center τους, τα κέντρα διανομής τους, όλες έχουν και δεύτερη φάση που είναι τα κέντρα συναρμολόγησης επισκευών και ακόμα και τη μεταφορά εργοστασίων τους από την κεντρική Ευρώπη στον Πειραιά. Θα το χάσουμε αυτό? Θα σταματήσουμε? Θα κάνουμε τη Δραπετσόνα πάλι μητροπολιτικό πάρκο για τις ζώνες του Πειραιά ή θα το κάνουμε χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης? Γιατί εγώ θέλω να γίνει χώρος ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης. Σας τα λέω πολύ ξεκάθαρα. Πολύ απλά. Και με πολύ απλά παραδείγματα για να καταλαβαίνουμε ποια είναι η διαφορά φιλοσοφίας που υπάρχει. Επειδή μιλήσατε για την επόμενη μέρα, οι δημοσκοπήσεις σε αυτές στηριζόμαστε δείχνουν ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση μάλλον δεν θα υπάρξει. Μιλήσαμε για θυμό από τη μία, για φόβο από την άλλη. Είχα ρωτήσει και την κυρία Κανέλη προχθές. Λογική μπορούν να βρουν οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών, νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία, που αναρωτιέται, παιδί μου, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είμαστε στη χειρότερη κρίση που περνάει η χώρα, αυτό παραδεχόμαστε όλοι. Και να προχωρήσουν μπροστά για κάποιο διάστημα μαζί, να σηκώσουμε κεφάλι. Την επόμενη μέρα των εκλογών, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εσείς βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία διατεθειμένη να τραβήξει αυτόν τον δρόμο της συνεννόησης? Κοιτάξτε. Εμείς κάναμε και ιστορικούς συμβιβασμούς για να καταφέρουμε να κρατήσουμε την χώρα όρθια. Συνεργαστήκαμε με τον ιστορικό μας αντίπαλο, με τον Βασόκ. Συνεργαστήκαμε μέχρι κάποιο σημείο και με τη Δημάρ. Μα αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, έστω και αν δεν ήταν μια εύκολη, καθόλου εύκολη, συγκατοίκηση. Απαιτούσε αμοιβές υποχωρήσεις, αμοιβαίους συμβιβασμούς και βέβαια θα σας πω, παρακολουθώ χρόνια την πολιτική ζωή, ότι ακόμα και αυτή η πολιτικοκομματική κυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκε να είναι η φωνή που να βγαίνει από την κυβέρνηση να είναι πιο συγκροτημένη από ότι μονοκομματικές κυβερνήσεις του παρελθόντος, όπου βλέπαμε υπουργούς να χτυπιούνται μεταξύ τους. Λοιπόν, άρα είμαστε στην κουλτούρα αυτή. Αυτός που δεν είναι σήμερα και φοβάμαι ότι η ανάδειξή του ως πρώτο κόμμα δεν εγγυάται το σχηματισμό κυβέρνησης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται για συνεργασία, στο ΚΚΕ και στην Ανταρσία, η Ανταρσία αμφιβάλλω θα μπει στη Βουλή, το ΚΚΕ έχει άλλη άποψη. Έξω από την Ευρώπη, έξω από τη ζώνη του ευρώ και δεν συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Στα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Αυτή είναι η άποψη. Και από την άλλη πλευρά δεν θεωρεί ικανούς προς συνεργασία ούτε
το ΠΑΣΟΚ, ούτε το κόμμα του κυρίου Παπανδρέου, του οποίου θεωρεί υπετίους των μνημονίων, ούτε το κόμμα του κυρίου Θεοδωράκη, το οποίο το θεωρεί δούριο ύπο των μνημονιακών πολιτικών, όπως λένε. Με ποιο θα συνεργαστεί? Μένει το κόμμα του κυρίου Καμένου. Ο κύριος Καμένος αμφιβάλλω θα μπει στην Βουλή. Και με το φρένο Αλέξη, την διαφήμιση αυτή, ουσιαστικά τι λέει? Ότι έχουμε κάποιον ο οποίος θέλει να εκτροχιάσει το τρένο και πρέπει να μπει το αντίβαρο Καμένου για να μην εκτροχιάσει το τρένο. Μα με συγχωρείτε, μέχρι τώρα εργαζόταν συστηματικά για να κάνει τον Αλέξη πρώτη δύναμη. Απ' την άλλη θα σας πούνε κάποιοι ότι η θεωρία των δύο άκρων ήταν έμπνευση κάποια στάση της Νέας Δημοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, και δυσκόλεψε οποιαδήποτε συνεννόησης. Εμείς δεν είμαστε, δεν θεωρώ, καταρχάς δεν θεωρώ ότι είμαστε άκρο. Όχι εσείς, χαρακτίζατε το ΣΥΡΙΖΑ ως άκρο. Με συγχωρείτε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε μια πολιτική ομάδα η οποία δεν θεωρείται από τις συστημικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρείται. Μήπως έχει αρχίσει κάτι να αλλάζει. Με συγχωρείτε, γιατί έγιναν ευρωεκλογές τον Ιούνιο, του Μάη, σε όλη την Ευρώπη. Και διαμορφώθηκαν οι συνθήκες και οι ισορροπίες του καινούργιου Ευρωκοινοβούλου. Δεν υπάρχει ούτε μία επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να ελέγχεται από το κόμμα στο οποίο ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ούτε ένας επίτροπος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο οποίος να μετέχει στην πολιτική του ομάδα. Ποια ήταν λοιπόν η αύξηση της συμμετοχής του στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρώπης? Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όταν πας σε ένα ευρωπαϊκό τραπέζι έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι μετέχουν στην πολιτική σου ομάδα και ποιες συμμαχίες θα μπορέσεις να βρεις. Και πώς μπορείς να επικοινωνήσεις. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το παραγνωρίζουμε. Αλλά στο ευρωπαϊκό περιθώριο κινείται το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί το περιθώριο λόγω της κρίσης όλη την Ευρώπη να έχει αυξήσει, να έχει αυξήσει τη δύναμή του, αλλά παραμένει περιθώριο. Διότι τα πέντε συστημικά κόμματα της Ευρώπης συνεχίζουν ακόμα να ελέγχουν τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σύμφωνοι, επειδή βλέπουμε και στην Ισπανία ότι ανεβαίνει ένα κόμμα ανάλογο απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ, την Ευρώπη γενικώς... Ναι, αλλά δεν έχει εκλογές. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Λέω ότι φαίνεται κάτι να αλλάζει, το οποίο το προκαλεί ο θυμός, η κούραση από τα μέτρα, η οικονομική κρίση. Λογικό είναι, η δράση προκαλεί αντίδραση. Την Ευρώπη τη βλέπετε έτσι όπως πηγαίνει, με αυτή τη λογική που υπάρχει, να στέκεται καλά στα πόδια της? Υπάρχουν διάφορα σενάρια, γράφονται, ακούγονται. Κοιτάξτε, η Ευρώπη σίγουρα δεν πάει καλά στα πόδια. Δεν στέκεται καλά στα πόδια της, έχει χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, χάνει τις αγορές της. Θεωρώ ότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ντράγκη έχει πάρει μια σοβαρές αποφάσεις και αυτή, η πιο σοβαρή απόφαση είναι η διολίσθηση της αξίας του ευρώ, ώστε να καταστήσουμε το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας πλέον ανταγωνιστική. Γιατί το ισχυρό ευρώ, μην ξεχνάμε, ότι ευνοούσε μόνο τη Γερμανία. Και αν έπρεπε να κάνουμε τόσο καιρό κριτική απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική, δεν ήταν γιατί ζητούσε από τους προϋπολογισμούς μας να είναι ισοσκελισμένοι. Γιατί αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και μόνοι μας. Μόνοι μας να τους ζητάμε από τους κυβερνάντες μας να μην χρεώνουν τις επόμενες γενιάς με έξοδα του σήμερα. Και οι γονείς δεν θα έπρεπε να χρεώνουν τα παιδιά τους. Και εγώ ξέρω ότι ο γονιός στην ελληνική οικογένεια δεν θέλει να αφήσει το παιδί του χρέη. Αλλά του θέλει να το αφήσει και πλεόνασμα. Του άφηνε και σπίτια πάντα. Του άφηνε και σπίτια. Λοιπόν, μάλλον. Και πλεόνασμα και κόπους μιας ζωής. Όμως οι προηγούμενες γενιές αφήσαν στη δικιά μας τη γενιά ένα χρέος μεγάλο. Και για να χρηματοδοτηθούν τέτοιους είδους κοινωνικές πολιτικές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλο ένα χρέος για να το κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά. Και μία γενιά έχει πάει λαβωμένη. Χρειάζεται να λαβώσουμε και την επόμενη. Χρειάζεται να βάλουμε και την επόμενη γενιά με ένα handicap. Λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε κριτική προς την Ευρώπη ήταν για την σκληρή πολιτική απέναντι στο ακριβό ευρώ. Σήμερα που το ευρώ έχει μειώσει την αξία του, βρίσκεται στο 1,18 με το δολάριο και έχει μια πτωτική τάση, ξαναφέρνει τα ευρωπαϊκά προϊόντα στη διεθνή οικονομία. Η πτώση, και επιμένω σε αυτό, η πτώση του τιμής των καυσίμων θα δώσει νέα αιώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε την ανάκαμψη να έρχεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζαμε. Αρκεί βεβαίως να καταλάβουμε κάτι, ότι δεν είναι διατεθειμένος κανένας άλλος Ευρωπαίος πολίτης να πληρώνει τα χρέη κάποιου άλλου. Και αυτό συνέβη και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Γαλλία,
τον οποίο οι προϋπολογισμοί δεν γίνανε αποδεκτοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους γύρισε πίσω και διορθωθήκανε σε μεγέθη τάξεως του 15%. Το περάσαμε στον ντούκου στην Ελλάδα. 15% διόρθωση μεγεθών κάνανε οι δύο προϋπολογισμοί της Γαλλίας και της Ιταλίας. Και φιλοδοξούν ότι αύριο το πρωί, επειδή θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ανατραπούν τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι τέτοιο έλεγε και ο Χριστόφιας, ο κομμουνιστής ηγέτης της Κύπρου, όταν άφησε τη βόμβα στον Αναστασιάδη για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Και είδαμε πόσο δυνηρά πληρώσαν οι Κύπροι την κρίση. Πάμε λίγο στην ναυτιλία. Υπουργός Ναυτιλίας. Η ναυτιλία πάει καλά. Είναι από τους τομείς που πηγαίνει καλά. Η ναυτιλία βρίσκεται σε οικονομική κρίση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 2008. Γενικώς η ελληνική ναυτιλία όμως κάπου διάβασα ότι είναι. Η ναυτιλία πάλι μπροστά, κράτησε. Έκανε μεγάλες επενδύσεις. Κράτησε την πρωτοκαθεδρία της. Και αυτό που θεωρώ τεράστια επιτυχία είναι ότι ξανακτήστηκε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους Έλληνες εφοπλιστές. Και γι' αυτό είδαμε και την δραματική αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος. Δεν είναι απόρρια υψηλών ναύλων. Είναι απόρρια υψηλής εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Παρότι αυτός ο τομέας, λοιπόν, δεν το πήρα την ερώτηση, παρότι αυτός ο τομέας πήγαινε, πάει καλά και θα πρέπει να κοιμάστε ήσυχος, το Υπουργείο Ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολεμικό Υπουργείο, κυριολεκτό. Βλέποντας κάθε βράδυ στο γραφείο τις ανακοινώσεις που στέλνετε για εισόδους παράνομων μεταναστών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι γίνεται κάθε μέρα. Θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα πολύ κρίσιμο πλέον και για την εθνική ασφάλεια. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Σαφέστατα. Κατά καιρούς έχετε δημοσιοποιήσει κάποια στοιχεία τα οποία εντυπωσιάζουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, η κατάσταση που αντιμετωπίζει το λιμενικό σώμα στο οποίο προείσαστε πολιτικά? Θα σας πω κάτι, ότι το λιμενικό σώμα δεν ήταν σχεδιασμένο για να αναλάβει αυτό το βάρος της φύλαξης των σύνορων. Το λιμενικό σώμα είναι κατεξοχήν πολεμικό σώμα, γιατί είναι το πρώτο που έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε ανομαλία στη θάλασσα και στο θαλάσσιο πεδίο και στον νησιωτικό χώρο. Αν είναι να μπει στη μέση το πολεμικό ναυτικό, τα πράγματα έχουν σκουρίνει. Ναι. Άρα τελικά το λιμενικό πρέπει να είναι υψηλά εκπαιδευμένο, να έχει ψυχραιμία και να έχει επάρκεια στελεχών και μέσων για να μπορεί να αντιμετωπίσει την κάθε κρίση, τη γέννησή της. Αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο ρεύμα μετανάστευσης, το οποίο προέρχεται βασικά από την Συρία. Είναι ένα προσφυγικό ρεύμα σε ένα μεγάλο βαθμό, δίπλα στο οποίο όμως υπάρχει και ένα ρεύμα λαθρομετανάστευσης κανονικότητας. Και από τη στιγμή που υψώθηκε ο τείχος στον Εύρο, η αύξηση που έχουμε αντιμετωπίσει ξεπερνά το 300%. 300% σε ένα χρόνο? Βεβαίως, 300%. Πέρυσι, το 2012, είχαν περίπου περάσει από τα σύνορα, ο τείχος στο Εύρο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο, είχαν περάσει τα σύνορα από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο περίπου 6.000 παρανόμως στα σύνορά μας. Το 2013 περάσαν 18 και το 2014 συζητάμε για ένα νούμερο το οποίο ξεπερνά τις 35.000. Παράλληλα, με όλη αυτή την επιχείρηση που κάνουμε, έχουμε αποτρέψει περίπου 16-17.000 ανθρώπους από το να μπουν στην Ελλάδα. Δηλαδή θα είχαμε ακόμα περισσότερους. Και αν σταματούσαμε την επιχείρηση αυτή της αποτροπής από την παράνομη είσοδο, θα πολλαπλασιαζόντουσαν τα νόμα. Δεν ζούσαμε, δηλαδή αυτό που προτείνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει, να κάνουμε μόνο διευκόλυνση και μόνο διάσωση και καμία αποτροπή, θα πολλαπλασιάζονταν τα νούμερα. Διότι δεν θα πήγαιναν τα καράβια, οι καραβιές, δεν θα επιλέγαν να πηγαίνουν στην Ιταλία όπως επιλέγουν να πάνε στην Ιταλία. Το ζήσαμε τις προάλλες. Ναι, ναι. Επιλέγουν να πάνε στην Ιταλία γιατί ξέρουν ότι δεν θα αποτραπούν, ενώ ξέρουν ότι στην Ελλάδα θα αποτραπούν. Η αποτροπή τι εννοείται? Αποτροπή σημαίνει ότι αυτό το οποίο κάνουμε, τουλάχιστον στα σύνορά μας με την Τουρκία, όταν εντοπίζουμε τη βάρκα με τους λαθρομετανάστες στα τουρκικά χωρικά έδαφη, τα καλούμε τους Τούρκους να τους μαζέψουν. Ανταποκρίνονται. Στο σύνολο των περιστατικών ανταποκρίνονται. Πρέπει να είναι πολύ πρόσφατο αυτό. Όχι, ανταποκρίνονται συνεχώς. Απλώς αυτό που δεν κάνουν, δεν αυτενεργούν.
Δηλαδή από εμείς. Μόνοι τους δεν βγαίνουν να τους κόψουμε. Αν δεν τους ειδοποιήσουμε εμείς, δεν το κάνουν από μόνοι τους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να περιπολούμε και να τους βάζουμε, να τους μαζεύουν πίσω. Μάλιστα. Και δεν δίνουμε κανένα μήνυμα ότι τα σύνορά μας είναι ξέφραγο αμπέλι και όποιος θέλει μπαίνει. Και αυστηρούς ελέγχους κάνουμε και κάνουμε και κάτι ακόμα. Κάνουμε και το τελευταίο ειδικά διάστημα και μία εκτεταμένη έρευνα για να εντοπίσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν ανάμεσα στους πρόσφυγες ή τους μετανάστες πολεμιστές των Ισλαμικών μετόπων, πολεμιστές του ISIS ή πολεμιστές της Τζιχάντ ή των άλλων κινημάτων των ακραίων τρομοκρατικών στοιχείων, γιατί όλες οι αρχές ασφαλείας της Ευρώπης είναι υποψιασμένες για το τι συμβαίνει. Μάλιστα πέρυσι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας είχαμε συζητήσει στο Ζάπιο με τους υπουργούς εσωτερικών και δημόσιας τάξης όλης της Ευρώπης την διασύνδεση μεταξύ τρομοκρατίας και μετανάστευσης. Ήταν το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και ψύχρεμος άνθρωπος, είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση μετά τα γεγονότα στο Παρίσι. Πιστεύετε ότι όλο αυτό το κύμα μεταναστών που δεχόμαστε ενέχει κινδύνους για την Ελλάδα? Δείχνουμε ευτυχώς να είμαστε από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε έτσι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι καμία χώρα από έναν τέτοιο συγκρουσιακό λόγο και μία ακρότητα στοιχείων όπως οι Ισλαμιστές τρομοκράτες μπορεί να αισθάνεται ασφαλή. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και θεωρώ ότι η προσπάθεια που γίνεται από όλες τις αρχές ασφαλείας και η διεθνή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει σε αυτό το τομέα θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρή τους μήνες και ενδεχομένως και τα χρόνια που έρχονται. Γιατί αυτό που κατέρευσε είναι κατέρευσε η προσπάθεια που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 με αυτό το War on Terror, ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία. Τότε είχαμε κλωβούς των ακραίων στοιχείων στο Αφγανιστάν, λίγο στην Ιεμένη και λίγο στο Σουδάν. Και τώρα από τον άξονα από το Αφγανιστάν ως το Σουδάν, η πλειοψηφία των χωρών ελέγχεται ή επηρεάζεται και μια τεράστια τουλάχιστον γεωγραφική ζώνη ελέγχεται από αυτά τα ακραία στοιχεία. Η Αραβική Άνοιξη ήταν ένα μοντέλο το οποίο κατέρευσε. Άφησε πίσω κατεστραμμένες χώρες, όπως στην περίπτωση της Λιβύης. Και το γεγονός ότι σήμερα δεν μπορεί η γειτονιά μας να μας παρέχει ασφάλεια και καμία σταθερότητα καθεστώτων, μας οδηγεί στο να έχουμε και αυξημένες ροές μεταναστευτικές, αλλά και αυξημένους κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο, προχθές έγινε το εξής εκπληκτικό. Πλοίο, ναυλωμένο, από τη λιβική κυβέρνηση, που μετέφερε πετρέλαια από τα κρατικά δηληστήρια της Λιβύης στο κρατικό εργοστάσιο ενέργειας της Λιβύης, βομβαρδίστηκε από λιβικά αεροσκάφη. Ναι. Με αποτέλεσμα να χάσουν δύο άτομα τη ζωή τους. Αλλά, καταλαβαίνετε, μιλάμε για κράτος το οποίο έχει καταρρεύσει. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, αυτό σου δημιουργεί ένα υπογάστριο ανασφάλειας. Πολύ ισχυρό. Και σε αυτό το υπογάστριο ανασφάλειας εμείς θα πάμε σε μια χαλάρωση ή πολιτικοποίηση των αρχών ασφαλείας. Δεν είναι τρελό δηλαδή να το συζητάμε. Είναι εκτός της ζώσης πραγματικότητας. Δεν φαντάζομαι ότι η κυρία Κανέλη, η οποία παρακολουθεί τα αμυντικά και τα θέματα ασφάλειας στενά, μπορεί να σας είπε ότι θα πρέπει να πάμε σε πολιτικοποίηση της διαχείρισης των αρχών ασφαλείας. Μέσα σε όλα αυτά σας έτυχε δυστυχώς και αυτή η ιστορία, η τραγωδία του Νόρθερν Ατλάντικ. Πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Αυτό να ξεκινήσουμε από εκεί. Εγώ οφείλω να σας ομολογήσω ότι τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η είδηση εισέπρατα από τον κρατικό μηχανισμό πολύ μεγάλη αγωνία. Χάθηκαν άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά το λιμενικό αντέδρασε σωστά μαζί με τις ενόπλες δυνάμεις. Φάνηκαν όμως κάποιες αδυναμίες του λιμενικού. Τι εννοώ αδυναμίες? Περιμένουμε το λιμενικό να γίνει πραγματικά αρτοφυλακή, να είναι στην πρώτη γραμμή. Κατανοώ ότι η κρίση δεν επέτρεψε να
αγοραστούν, να γίνουν κάποιες αγορές συστημάτων που θα μπορούσαν να προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούμε να το αναμένουμε ότι θα δούμε ένα λιμενικό το οποίο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, που του είχε ανατεθεί έτσι κι αλλιώς σε πολλές αποστολές, χωρίς να έχει την ανάλογη υποδομή. Σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, το ρόλο του λιμενικού το ασκεί το πολεμικό ναυτικό. Στη Γαλλία ή στην Ιταλία, ουσιαστικά το πολεμικό ναυτικό κάνει αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλλον στο μυαλό μας έχουμε την Αμερικάνικη εκτοφυλακή. Ναι. Η Αμερικάνικη εκτοφυλακή είναι άλλο παράδειγμα, είναι και αυτός ένας κλάδος ενόπλος. Αλλά βέβαια με άλλα μέσα και άλλες δυνατότητες του Αμερικανικού δημοσίου. Ξέρετε πώς κάνει εξοπλισμός. Εγώ διαχειρίστηκα, κύριε Καρβουνόπουλε, ένα προϋπολογισμό στο Υπουργείο μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το 2009. Και αύξησα το προσωπικό με καινούριο προσωπικό το οποίο προσλάβαμε μέσα στην κρίση. Ξεκίνησα και ολοκλήρωσα την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων της τάξης των 73 εκατομμυρίων ευρώ. Με μηδέν απορριφητικότητα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αξιοποίησα κάθε δυνατή δωρεά και προσφορά από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό μας έχει φέρει στο να πούμε ότι έγινε μια κοσμογονία εξοπλισμού, αλλά βέβαια οι ανάγκες σε συντήρηση των μέσων τα οποία διαθέτουμε και η αλλαγή του σχεδιασμού δεν μπορεί να εκτελεστεί σε ένα χρόνο και με στενά οικονομικά πλαίσια. Εκεί πληρώνεται αμαρτήσεις του παρελθόντος, πρέπει λοιπόν, να πούμε. Το ότι το λιμενικό σας έχει, σας έγραψα κάτι για 6 ελικόπτερα που είχαν αγοραστεί χωρίς να υπάρχει, από ό,τι κατάλαβα, αυτό δεν θέλω να σας πω. Αγοράστηκαν ελικόπτερα την εποχή Χρήστου Παπουτσή, παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων. Πετάξαν στους Ολυμπιακούς. Λοιπόν, τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα της διάσωσης. Δεν έχουν τη δυνατότητα της διάσωσης. Τα πρώτα σούπερ πούμα, τα 4 που αγόρασε η χώρα, ναι, ήταν με ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι αυτά με την πορτοκαλί ρίγα, και ήτανε αγορά του λιμενικού, τα οποία ανέλαβε να πετάει η πολεμική αεροπορία και πάνω διασώστες είναι λιμενικοί. Ναι, ναι. Αυτό ισχύει και στα υπόλοιπα σούπερ πούμα. Το γεγονός όμως ότι έχουμε πλέον περιορισμό στα διαθέσιμα σούπερ πούμα, ένα θέμα. Το γεγονός ότι έχουμε περιορισμό στα διαθέσιμα σκάφη, εμείς με σκάφη 57 ποδιών που είχαμε στην Κέρκυρα και στην Ιγουμενίτσα, μπορούσαν να φτάσουν ούτε να προσεγγίσουν το σημείο. Το οποίο, να σας εξηγήσω και κάτι, γιατί έβλεπα στις τηλεοράσεις εκείνες τις ημέρες φωτιά στους οθόνους. Δεν ήταν στους οθόνους η φωτιά στο πλοίο. Ο ελληνικός χάρτης του τομέας ευθύνης έρευνας και διάσωσης είναι πολύ μεγαλύτερος από τα χωρικά μας ύδατα. Καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Καλύπτει ουσιαστικά όλη τη ζώνη της ΑΟΣ. Και συνεχίζουμε να τον επιτηρούμε και να κάνουμε προσπάθειες για να τον επιτηρούμε, ακριβώς για την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων αυτή. Το σημείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά ήταν πραγματικά, αν είχε η Αλβανία τη δυνατότητα να έχει εκτεταμένη έρευνα και διάσωση πέρα από τα χωρικά της ύδατα, θα ήταν στον αλβανικό τομέα και ήταν ουσιαστικά στα σύνορα με την Ιταλία, στο άκρο της Ελλάδος, στο οποίο δεν διατίθεται στο Ιόνιο ούτε πολεμικό σκάφος ικανό να πάει να επέμβει, ούτε υπάρχουν απεριόριστες δυνάμεις. Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες διασώστες, τα πληρώματα που συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση, κάνανε εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Εγώ θέλω να τονίσω ότι και οι Ιταλοί διασώστες κάνανε εξαιρετική δουλειά. Εκεί υπήρξε μια κουβέντα. Κάνανε εξαιρετική δουλειά. Δεν πήραμε εμείς τη διοίκηση. Υπάρχει απάντηση. Καταρχάς, σας είπα ότι ήταν από τη στιγμή που παραδόθηκε, ήταν πλέον στον ιταλικό τομέα ευθύνης. Δεύτερον, είχαν τις φυσικές δυνατότητες οι Ιταλοί. Είχαν εγκύτητα, είχαν μέσα που δεν είχαμε εμείς στη διάθεσή μας, είχαν πολύ καλύτερη επικοινωνία με τον πλοίαρχο, ο οποίος ήταν Ιταλός, με τον πλοίαρχο του πλοίου που ανέλαβε το συντονισμό της επιχείρησης, γιατί όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό και έχουν δεσμευτεί τα πλοία γύρω-γύρω, ορίζεται και ποιος θα είναι ο commander στο πεδίο της δράσης. Και αυτός ορίστηκε ο Ιταλός πλοίαρχος του Ευρώπα, του Cruise Europa. Σαφέστατα γίνανε λάθη που ψύχραμα θα μπορέσουμε να αποτιμήσουμε, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η εκένωση του πλοίου.
παραδείγματος, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ το Cruise Europa ήταν στο 1 μίλι απόσταση από το φλεγόμενο Norman Atlantic, επιλέγανε να στείλουν τα ελικόπτερα πίσω στο Λέτσε, αντί να αποβιβάζουν τους διασωθέντες στο Cruise Europa, που μπορούσε και να τους φιλοξενήσει και να τους παρέχει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλοία, ίσως το μεγαλύτερο στην Αδριατική, το οποίο μπορούσε να τους παρέχει όλη την υποστήριξη. Αυτά δεν ξέρω γιατί η Ιταλική διοίκηση αποφάσισε να τα κάνει έτσι. Πάντως τα θεωρώ ότι ήταν πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν σωστά. Μια τελευταία ερώτηση για αυτό το θέμα, επειδή άκουγα κάποιους συγγενείς σε κάποιο ραδιόφωνο αγνοωμένων. Υπάρχουν κάποια παράπονα ότι ακόμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν τι έχουν γίνει οι δικοί τους άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και μάλιστα πάλι σήμερα επικοινωνήσαμε με όλες τις οικογένειες, δίνοντάς τους την αναφορά για το ποιες έρευνες ακόμα κάνουμε για την ανέβρεση αυτών των ανθρώπων. Και κάνουμε έρευνες και στις δικές μας ακτές και στις δικές μας θάλασσες, αλλά κάνουμε έρευνες μαζί με το Ιταλικό, με την Ιταλική ακτοφυλακή, σε τομείς ευθύνης που μας δίνουν, και κάνουμε έρευνες και στις αλβανικές ακτές. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε τους 9 αγνοωμένους αυτής της φοβερής τραγωδίας. Υπάρχει και μία έτσι ισχυρή παραπληροφόρηση. Διαβάσα κάπου ότι βρήκανε τα κομματιές από καρχαρίες και στις νεκροψίες οι οποίες έγιναν δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Είναι υπερβολές. Θα σας πω ότι διάβασα και τις υπερβολές ακόμα και του εισαγγελέα του Μπάρι, που έβγαλε κάποια στιγμή έναν απίστευτο αριθμό επιβατών, 500 ή τόσο ξέρω εγώ, για να καταλήξει τελικά στα νούμερα και να ταυτιστεί με τα νούμερα τα οποία από την αρχή δίναμε στους Ιταλούς με πλήρη βεβαιότητα. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε αυτό δημοσίως, γιατί δεν μας επιβεβαίωναν οι Ιταλοί ότι όντως τα νούμερα ήταν έτσι, και των διασωθέντων και των αγνώμων. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Ιταλία. Έχουμε ευθύνη να συζητήσουμε με την Ιταλία. Έναν καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων και της διανομής και των ρόλων που έχουν τα δύο κράτη στον τομέα έρευνας και διάσωσης στην Αδριατική, όταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι επιβατών διακινείται σε αυτή την περιοχή. Πάντως, δυστυχώς χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και δεν μπορούμε έτσι να δώσουμε ανοιχτά συγχαρητήρια στους ανθρώπους των ελικοπτέρων του ναυτικού της αεροπορίας και των λιμενικών που συμμετείχαν στα πυρώματα, γιατί πραγματικά η επιχείρηση που έκαναν ήταν ασύλληπτη. Μόνο τα κλιματολογικά δεδομένα εκείνης της ημέρας, όποιος, το έχω αποτυπώσει κιόλας στη φωτογραφία από τον χάρτη της ΕΜΗ που έχουμε στο κέντρο επιχειρήσεων, γιατί ήταν ένας φράχτης από κεραυνούς, φράχτης που εμπόδιζε την οποιαδήποτε εισπίδηση, ας πούμε, στο σημείο του συμβάντος από την πλευρά της Κέρκυρας. Ναι, όχι, ήταν και πάρα πολλά ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία απογειώθηκαν δεν καταφέρουν να φτάσουν την ίδια μέρα ούτε καν στην Κέρκυρα είτε στην πρέπεζα για ανεφοδιασμό. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για τους ανθρώπους, είστε πολιτικός προϊστάμενος του λιμενικού και αυτοί όπως οι στρατιωτικοί υπέστησαν ασύλληπτες περικοπές. Εάν πριν μερικά χρόνια έλεγε κάποιος ότι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπαιρνε τέτοια μέτρα για τους στρατιωτικούς και για τα σώματα ασφαλείας, δεν θα το ακούγαμε ούτε ως ανέκδοτο. Τι έχετε να τους πείτε? Συν το γεγονός, υπήρξε η δικαίωση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε κανένα Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πρέπει να έχουμε από μόνοι μας βγει και να πούμε ότι θα τους αποκαταστήσουμε και με το χρονοδιάγραμμα που θα τους αποκαταστήσουμε. Και να μην συρθούμε πίσω από μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να πούμε ότι θα σας δώσουμε το 50% των αναδρομικών και να δώσουμε 50% αποκατάστασης από 1η Ιουλίου του 2012 όπως δώσαμε. Που προκάλεσε τελικά μεγαλύτερο. Αυτό το θεωρώ, κακό, αν θέλετε, πολιτικό, πολιτικά κακή διαχείριση. Έπρεπε μόνοι μας να έχουμε πει, εγώ ξέρω και μιλάω καθημερινά από τους ανώτατους μέχρι τα πληρώματα και από τον τελευταίο λιμενοφύλακα μέχρι τον αρχηγό, εγώ έχω δει μια φοβερή αυτοθυσία αυτού του ανθρώπου. Η χώρα κρατήθηκε όρθια, κύριε Καραβουνόπουλε, από την αυτοθυσία των ενστόλων και οφείλουμε σαν κοινωνία να είμαστε
ευγνώμονες για έναν απλό λόγο. Δεν υπάρχει καμία άλλη κοινωνία στην οποία υπήρχε τόσο δραματική μείωση του βιωτικού επίπεδου 35-40% και στο οποίο να μην ανέβηκαν όλοι οι δείκτες της εγκληματικότητας, να μην επικράτησε χάος, να μην υπήρχαν φαινόμενα ανομίας. Και αντίθετα, μπορώ να σας πω ότι το αίσθημα ασφάλειας στα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί. Και αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το λιμενικό, έχουν μια φοβερή αυτοθυσία σε αυτή την τεράστια επιχείρηση που κάνουν στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, μόνοι μας έπρεπε να τα είχαμε πει και μόνοι μας έπρεπε να τα είχαμε δώσει. Και νομίζω ότι στόχος μας πρέπει να είναι πάντοτε να το αποκαταστήσουμε στο 100%. Προχωρήσαμε στην αποκατάσταση του 50%. 370 εκατομμύρια ήταν αυτά που δόθηκαν μέσα στον προηγούμενο χρόνο για την αποκατάσταση αυτό του εξαμήνου. Και νομίζω ότι η επόμενη φάση είναι να διασφαλίσουμε και τα ταμεία τους στο ΤΕΑΠΑΣΑ, τα μετοχικά ταμεία του ναυτικού, του στρατού και της αεροπορίας και βέβαια το τάλος του λιμενικού σώματος. Ήδη έχουμε συμφωνήσει οι τρεις υπουργοί για τη ρήτρα αξιωμάχου έτσι όπως την περιγράφει, πάντοτε σε συνεργασία με τις ηγεσίες, έτσι όπως την περιγράφει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και την οποία πρέπει να παρουσιάσουμε οπωσδήποτε μέσα στις επόμενες μέρες με συμφωνία βεβαίως με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε πολύ τρέξιμο. Εμείς συζητάμε για τα μεγάλα, αλλά ο κόσμος έχει τα προβλήματα που εμάς μπορεί να μας φαίνονται μικρά, αλλά δεν είναι. Μας έχουν στείλει πάρα πολύ απόστρατοι του ναυτικού το εξής ερώτημα. Γιατί έχουν πρόβλημα να εκδώσουν ναυτικό φυλάδιο και να εργαστούν στην ναυτιλία? Ναι. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε μελετήσει πολύ και με την Ένωση των Αποστράτων του Ναυτικού. Έχει οριμάσει και είναι τώρα προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα και πρέπει να το στείλω τις επόμενες μέρες. Δεν έχετε στο Συμβουλίο Μέρες. Όχι, ναι. Μα τώρα τελείωσε μια επεξεργασία. Mm-hmm. Τι γίνεται? Το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων τους. Ισχύουν πλέον καινούργιοι κανόνες. Ισχύει η STCW, η Μανίλα 2006 και έπρεπε να αποτυπώσουμε την εμπειρία που έχουν από το πολεμικό ναυτικό στο εμπορικό ναυτικό και να υπάρχει μια εξομοίωση. Αυτό το πράγμα έγινε, ήταν και τεχνοκρατική, βεβαίως υπήρξε η πολιτική βούληση και οφείλω να αναγνωρίσω και στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο την πίεση που είχε ασκήσει σε αυτή την κατεύθυνση και στον αρχηγό του ναυτικού και στη Φόφη τη γεννηματά. Τελείωσε αυτή η τεχνοκρατική επεξεργασία και είμαστε, σας λέω, στη φάση της υπογραφής και της αποστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο αυτού του κειμένου. Νομίζω μέσα στις επόμενες τουλάχιστον μέρες θα έχει λυθεί και νομίζω ότι θα ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες και θα δώσει διέξοδο απασχόλησης στους αποστράτους του πολεμικού ναυτικού. Ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Β' Αθηνών, δύσκολη περιφέρεια. Καλό κουράγιο να ευχηθούμε επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έχετε καλή επιτυχία. Και τουλάχιστον οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές μας να μην ακούν αυτό που λένε ότι η Βαρβιτσίδη δεν έχει ανάγκη. Πατάνε όλα τα γνωστά ονόματα. Λοιπόν, έχω και την ανάγκη και του Σταυρού και τη δύναμη των συμπολιτών. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Είπαμε ότι λόγω προεκλογικής περίοδου θα κάνουμε κάποιες έκτακτες εκπομπές. Αύριο πάμε στην άλλη πλευρά. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νίκο Τόσκα, υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.